όπου πριν 32 χρόνια ως νέος βουλευτής παρακολούθησα τον Κωνσταντίνο Καραμαλή να υπογράφει την εκκίνηση της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας. Σας κοιτώ στα μάτια και σας μιλώ τη γλώσσα της αλήθειας, όπως τη νιώθω, και του χρέους, όπως το αντιλαμβάνομαι. Ο ελληνικός λαός απαιτεί να δούμε την Ελλάδα από την αρχή. Απαιτεί τομές ριζοσπαστικές, με νέο σύνταγμα και νέους θεσμούς, με νέο πολιτικό και δημόσιο ήθος. Απαιτεί να ξεκολλήσουμε επιτέλους από αυτή την εικόνα μιας Ελλάδας τραυματισμένης, μιας Ελλάδας της ανασφάλειας και του πανικού. Ποιος Έλληνας δεν ζητάει πια μηδενική ανοχή σε αποτρόπαια φαινόμενα όπως η προχθεσινή δολοφονία στο κέντρο της Αθήνας. Το παιδί του Μανώλη Καντάρη δεν θα γιορτάσει ποτέ τα γενέθλιά του. Όμως η ασφάλεια του πολίτη και η προστασία και της ζωής και της περιουσίας του προηγείται της οικονομίας. Και αυτή η κατάσταση έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Αλλά όσα θα πω για τα οικονομικά είναι για να ανακτήσουμε και πάλι την ασφάλεια και τον έλεγχο της χώρας μας. Εκατομμύρια Έλληνες έχουν υποστεί απίστευτες ζημιές και ο καθένας αυτή τη στιγμή αισθάνεται το αδιέξοδο που έχει γίνει παραλυτικό και επικίνδυνο τόσο για την οικονομία όσο και για την κοινωνία μας. Δεν σας μιλάω λοιπόν με τη γλώσσα του χθες, γιατί νιώθω την αγωνία ενός κόσμου και την απέτησή του να ακούσει σήμερα από μένα καθαρές κουβέντες. Έχουμε μια κυβέρνηση που ίδια ενοχοποιεί τον εαυτό της. Γνωρίζουμε ότι η προετοιμασία της προσφυγής στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είχε ξεκινήσει από καιρό, όταν τότε οι διεθνείς αγορές ακόμα δάνειζαν την Ελλάδα. Η κυβέρνηση του Πασόκ επεδίωξε τότε ότι άλλες χώρες προσπάθησαν να αποφύγουν και δεν διαπραγματεύτηκε τίποτα. Έτσι άλλες χώρες τονίζουν σήμερα ότι πέτυχαν μνημόνια με πολύ καλύτερους όρους από μας. Αλλά δεν έχουμε ανάγκη να μιλήσουμε για το παρελθόν, γιατί ήρθαν στα λόγια μας ακόμα και έγκριτες φωνές από το εξωτερικό που πέρσι μας επέκριναν. Δίνω ένα παράδειγμα. Το περιοδικό Economist πέρσι μας αποδοκίμασε σκληρά όταν καταψηφίσαμε την ακραία λιτότητα του μνημόνιου. Σήμερα ομολογεί ότι αυτά που λέγαμε ήταν ακριβώς η αιτία που οδήγησε στο σημερινό αδιέξοδο. Δείτε τη διαφάνεια 1. Τίτλος: «Τα όρια της λιτότητας». Και ο στόχος για το έλλειμμα δεν πιάστηκε, κυρίως λόγω της βαθύτερης ύφεσης από αυτή που αναμενόταν. Και υπάρχουν φόβοι ότι περισσότερες σήμερα περικοπές θα βαθύνουν κι άλλο την ελληνική ύφεση. Αυτά από το συντηρητικό και φιλελεύθερο Economist. Εμένα όμως με ενδιαφέρει η γλώσσα της Ελλάδας. Η διέξοδος που θα προτείνουμε σήμερα αφορά κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα που θέλουν από κάπου να πιαστούν και να ελπίσουν. Όσο απλά γίνεται, θα αποδείξω δύο πράγματα. Ότι μπορούμε να βγούμε από την κρίση και ότι μπορούμε να γίνουμε πολύ καλύτεροι από πριν, χωρίς όμως επιστροφή στην εξαρτημένη ευημερία και στις ψευδεστήσεις που είχαμε παλιότερα. Για να σταθούμε ξανά περήφανοι στα πόδια μας, για να γίνουμε ανταγωνιστικοί και εξωστρεφείς όπως αρμόζει στους Έλληνες και για να μην επιτρέψουμε ξανά ποτέ σε κανένα ξένο να μας θεωρήσει παράδειγμα προς αποφυγή. Σας καλώ όλους πρώτα να κατεδαφίσουμε μαζί τα φαντάσματα που επί δεκαετίες μας τυχιώνουν, τα φαντάσματα του λαϊκισμού, του κρατισμού,
της μυρολατρίας, της ιτοπάθειας, τα φαντάσματα της φαυλότητας, της μυσαλλοδοξίας και της εύκολης τακτοποίησης των εθνικών μας θεμάτων. Άλλωστε, εκεί που μας έφτασε το Πασόκ, εύκολες λύσεις πια και σίγουρα ευχάριστες λύσεις δεν υπάρχουν πια. Γι' αυτό και εμείς σήμερα προτείνουμε όχι απλώς έναν άλλο δρόμο για την οικονομία, αλλά μια άλλη λογική για τη χώρα. Μια λογική που αν την ασπαστούμε όλοι, θα απελευθερώσει τη δύναμη του ελληνικού λαού, που ζητά από μας ένα συμβόλαιο αυτοπεποίθησης και αξιοπρέπειας. Φίλες και φίλοι, σε παραρτήματα που ετοιμάσαμε θα βρείτε αναλυτικά όλα όσα έχουν συμβεί στο χθες. Ένα μόνο θα πω εδώ, ότι στο πρώτο τετράμινο φέτος, στον κυριότερο στόχο που λέγεται δημόσια έσοδα, η κυβέρνηση υπολόγιζε αύξηση 8,5% και τελικά είχε μείωση 9,2%. Ενώ από πέρσι το έλλειμμα αυξήθηκε κατά 14% παρά τις πρωτοφανείς θυσίες του ελληνικού λαού. Σας λέω λοιπόν, έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες αποφάσεις. Μιλάω για αποφάσεις που προκαλούν την επανεκκίνηση της οικονομίας, την επανεκκίνηση της αγοράς, των προσδοκιών, του ηθικού της κοινωνίας, την επανεκκίνηση της Ελλάδας, προτεραιότητά μας να σωθεί η χώρα. Και τι σημαίνει επανεκκίνηση? Σημαίνει ότι η ανάκαμψη δεν μπορεί να γίνει μόνη της αυτόματα. Χρειάζεται ένα σοκ. Αυτό είναι επανεκκίνηση, ένα δημιουργικό σοκ. Πρόταση κοστολογημένη, σύγχρονη, ρεαλιστική. Γιατί εκείνο που έχει υποστεί η χώρα από την ολέθρια πολιτική που ακολουθήθηκε ήταν ένα παραλυτικό σοκ. Βέβαια, οι εξελίξεις τρέχουν. Το Λουξεμβούργο αποτύπωσε τους πιο μύχιους φόβους μας, ότι από ισότιμη εταίροι κοντεύουμε να γίνουμε απλοί δανειολήπτες. Και εκεί που θα βγαίναμε στα τέλη του 2011 στις αγορές, η κυβέρνηση συζητάει τώρα για νέα δάνεια, ακριβώς γιατί οι αγορές φαίνεται να μας αποκλείουν για καιρό ακόμα. Πάμε λοιπόν στο σχέδιο επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας με δημιουργικό σοκ. Πρώτον, μείωση των φορολογικών συντελεστών, τολμηρή και αποφασιστική. Άμεση μείωση, ώστε να τη νιώσει η οικονομία από την πρώτη μέρα, αλλά και μεσοπρόθεσμη, ώστε να αρχίσει να βελτιώνεται η ψυχολογία και οι προσδοκίες της αγοράς. Προτείνουμε συντελεστή κερδών 15%, ίδιο για όλες τις εταιρείες, αυτό που διεθνώς λέγεται flat rate. Και φορολόγηση στα μερίσματα 15% από το σημερινό 25%. Ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής εισοδήματος θα υποχωρήσει σε πρώτη φάση από το 45% στο 40%. Με λιγότερα κλιμάκια, σε 3 χρόνια, δεν θα ξεπερνά το 30%. Το ΦΠΑ από το 23% που είναι σήμερα, στο 19% για την υψηλή κατηγορία και από το 13% στο 9% για τη μεσαία. Επίσης θα πέσει στο 4,5% για κλάδους όπως ο τουρισμός, το τουριστικό πακέτο. Και σύντομα θα δούμε και τη θετική επίπτωση στον πληθωρισμό. Για τα καύσιμα θα αφαιρεθεί σε 2 χρόνια ο επιπλέον ειδικός φόρος που μπήκε επί Πασόκ. Έχουμε γίνει η ακριβότερη χώρα σε καύσιμα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Προσέξτε τώρα σημαντικό. Μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 25%. Η Ιρλανδία ήδη έχει πείσει, έπεισε τη δική της τρόικα και κατέβασε τις δικές της εργοδοτικές εισφορές. Έτσι θα μειωθεί αισθητά το μη μισθολογικό εργοδοτικό κόστος. Με δρακόντιες όμως πλέον ποινές για τη μαύρη εργασία. Έτσι η αύξηση των εισφορών από μείωση της αδήλωτης εργασίας θα εξισορροπήσει τις απώλειες για τα ταμεία. Και σταδιακή κατάργηση
των λεγόμενων φόρων υπερτρίτων μέχρι τη σχεδόν οριστική εξάλληψή τους σε 3 με 4 χρόνια. Όλα αυτά βάζουν μπροστά και μια άλλη δικιά μας μεγάλη δέσμευση, την απενοχοποίηση επιτέλους της επιχειρηματικότητας. Είμαστε υπέρ των επιχειρηματιών. Πρέπει να είμαστε υπέρ των επιχειρηματιών στην Ελλάδα.